Η επόμενη μέρα της επιχειρηματικότητας μετά την έξοδο από τα μνημόνια βρέθηκε στο επίκεντρο του πρώτου επιχειρηματικού φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά. Για ένα νέο ισχυρό επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται εξαιτίας των μεταρρυθμίσεων σε πολλούς τομείς, έκανε λόγο ο Υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης. Οι δικές μας απόψεις έχουν διατυπωθεί. Η επόμενη μέρα πρέπει να είναι βιώσιμη ανάπτυξη που να στηρίζεται στην εξωστρέφεια, στην παραγωγική διάσταση της οικονομίας και στην αξιοποίηση του υψηλού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Κωνσταντίνος Μίχαλος, αφού επεσήμανε ότι η ανάπτυξη στη χώρα θα έρθει από την περιφέρεια και όχι από τα μεγάλα αστικά κέντρα, εκτίμησε ότι μετά από μεγάλο διάστημα υπάρχουν ενδείξεις ανάκαμψης. Βλέπουμε ότι πραγματικά υπάρχουν κάποια σημάδια σε ό,τι αφορά την βιομηχανική παραγωγή. Βλέπουμε ένα μικρό θαύμα το οποίο έχει επιτελεστεί τα τελευταία 3 χρόνια σε ό,τι αφορά την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα διψήφιο θετικό πρόσημο σε σχέση με πέρυσι και πραγματικά αυτό είναι ένα θαύμα. Την ίδια ώρα πάντως η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων βρίσκεται πολύ πιο κάτω από τα προσδοκόμενα επίπεδα, καθώς οι αμιγώς εξαγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα σήμερα δεν ξεπερνούν το 2% του συνόλου της επιχειρηματικότητας. Η χώρα μας φαίνεται να έχει πολύ δρόμο να διανύσει και για την προσέλκυση επενδύσεων. Από καθαρά τεχνική σκοπιά, νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Στην Ελλάδα λέμε ξένα κεφάλαια και συνήθως σκεφτόμαστε και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ξένοι. Στη δική μου περίπτωση, εγώ είμαι Έλληνας, απλά τυχαίνει να ζω στο εξωτερικό, οπότε κάθε επένδυση που μπορεί να κάνω εγώ στη χώρα μου θεωρείται και αυτή τεχνικά ξένη. Είναι όμως μια επένδυση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να φέρουμε κεφάλαια είτε Ελλήνων που ζουν έξω, είτε ανθρώπων που δεν είναι Έλληνες και μπορούν να τα φέρουν στη χώρα μας. Στη διάρκεια του πρώτου επιχειρηματικού φόρουμ που οργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, τονίστηκε η ανάγκη μείωσης της φορολογίας των επιχειρήσεων και της απλούστευσης των επενδυτικών διαδικασιών. Στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας, καταλυτικός είναι ο ρόλος των τραπεζών. Τι αν μας έρθει έτοιμα με σωστή, που να κάνει νόημα στον επιχειρηματία, που να βοηθάει την τοπική κοινότητα, που να έχει καλή δομή του αιτήματος, θα βρούμε τρόπο να το χρηματοδοτήσουμε. Γι' αυτό το λόγο και έχουμε πετύχει να εγκρίνουμε 7 στα 10 δάνεια. Πρέπει οπωσδήποτε η κυβέρνηση να δει το θέμα της φορολογίας των επιχειρήσεων. Δεν μπορούν να αντέξουν τόσο ψηλά ποσοστά φορολογίας και σε πρώτο και σε δεύτερο επίπεδο. Και θέλω να πιστεύω ότι μέσα από το συγκεκριμένο φόρουμ θα μπορέσουμε και εμείς να δείξουμε και να περάσουμε τα μηνύματα που πρέπει, ούτως ώστε να είναι καλύτερη η επόμενη μέρα. Σκοπός του Επιμελητηρίου Χανίων είναι η καθιέρωση του επιχειρηματικού φόρουμ ως θεσμού με πανελλήνια και διεθνή εμβέλεια.